Σκάνδαλους προσέχω, είσαι και τζέντλεμαν. Εντάξει, είναι μεγάλη μας χαρά που ο Τέλειος Παλιάρος είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί είσαι καταπληκτικός στη δουλειά σου, δεν το λέω έτσι. Ευχαριστώ. Γιατί κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο κρίνεται σε κάθε γλυκό σου. Και ό,τι έχω δοκιμάσει από σένα, Τέλειο μου, είναι πραγματικά πολύ αγαπημένο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η αγάπη αυτή. Ναι, είναι και το ταλέντο. Και εγώ αγαπάω τη μαγειρική, το προσπαθώ, θέλω, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι πάντα όλοι γλύφουν τα δάχτυλά τους. Είναι και επάγγελμα που το κάνω 37 χρόνια. 37 χρόνια, πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Πώς γίνεται ένας ζαχαροπλάστης να εμπνευστεί από αυτά που κάνει ο ίδιος στο εργαστήρι του και να συνεργαστεί με ένα αγαπημένο παγωτό? Γιατί το Σκάνδαλ ήταν ένα αγαπημένο, ένα premium brand. Πώς γίνεται να παντρευτούν έτσι τα ταλέντα σας? Το πριν συνεργαστώ, συνεργάζομαι εδώ και 5 χρόνια. Ναι. Μου έγινε η πρόταση, τα Σκάνδαλ τα ήξερα και συνεργάστηκα με την εταιρεία Εύγα που την αγαπώ από μικρό παιδί, γιατί πάντα πηγαίναμε στην Εύγα της γειτονιάς. Σωστό, και ξέρεις την ποιότητα. Και ξέρω την ποιότητα, παίρναμε τα ξυλάκια, τα αγαπημένα. Οπότε ήταν πρόκληση για μένα να συνεργαστώ με μια τέτοια εταιρεία και εκτός από αυτό στήριξαν πάρα πολύ καλά την προσωπικότητά μου και αυτό που είμαι εγώ. Και παντρευτήκαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Τις πρώτες ύλες τις επιλέγεις εσύ και ξέρω ότι είσαι και αυστηρός, να βγει το αποτέλεσμα όπως το θέλεις. Πολύ. Δεν θα έκανα ποτέ. Πώς να το πω. Δεν θα έβα ποτέ ούτε το όνομά μου ούτε αυτό έτσι που αγαπώ να κάνω κάτι που δεν πιστεύω εγώ στην πρώτη ύλη. Οπότε τη στήριξαν την πρώτη ύλη κάθε χρόνο, τώρα ας πούμε το Σεπτέμβριο. Είμαστε μια ομάδα, δοκιμάζουμε, βγάζουμε ιδέες, φωνάζουμε κόσμο, φωνάζουμε φίλους, δοκιμάζουν και βγάζουμε ένα αποτέλεσμα τι θα βγάλουμε του χρόνου. Λοιπόν, η Μέρη Παλιαλέξη, συντάκτριά μου, έχει ζητήσει να είναι στην επόμενη γευσηγνωσία. Όποτε θέλει. Και τώρα μπορεί να έρθει. Εντάξει, λοιπόν. Και μπορεί να έρθει. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αγαπημένα παγωτά που υπογράφεις για το Σκάνδαλ. Πώς μπορούμε να τα σερβίρουμε λίγο πιο περιποιημένα και ιδιαίτερα αν έχουμε κόσμο στο σπίτι. Ένα πολύ καλό παγωτό. Ναι. Και το λέω γιατί το υποστηρίζει πάρα πολύ η Σκάνδαλ και η Εύα. Ναι. Παίρνεις και κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο επιδόρπιο ή κάνεις μια ωραία τούρτα όπως είναι αυτή. Καλά, αυτή την τούρτα έχουμε κάνει αγώνα να απομακρύνουμε τον Παπανότα και όλους τους άλλους επίδοξους. Αυτή είναι μια τούρτα έτσι με ξυλάκια, πραλίνα, σοκολάτα και μέσα έχει παρφέ σοκολάτας. Mm-hmm. Που είναι μια πολύ ωραία ιδέα και για πάρτι και για γενέθλια και για παιδιά. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Πινήσουμε. Λοιπόν, δώστε μου την κάρτα για το πρώτο επιδόρπιο που θα βασιστεί στη γεύση. Μπανόφι. Είναι η καινούρια μας φετινή γεύση. Και είναι υπέροχη. Θα χρειαστούμε λοιπόν μια ατομική συσκευασία παγωτό Σκάνδαλ Μπανόφι, γίτσες, μια μπανάνα, ένα λεμόνι, 5 καραμέλες βουτύρου, 4-5 μπισκοτάκια τύπου Petit Beurre. Αυτή είναι η καρτούλα μας. Okay. Λοιπόν, τι κάνουμε. Λοιπόν, βγάζουμε το παγωτό. Όχι, δεν φτερνίστηκε κοντά στο παγωτό κάτι. Όχι, κανένας. Ακούστηκε τόσο καλά. Όχι. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο επιδόρπιο. Αυτό δεν είναι κάτι, το αφήνεις λίγο εκτός κατά ψυχή. Ναι, για να μαλακώσει ή και παγωμένο να είναι, αν το πιέσεις. Το πολύ ωραία, το έκανες περιμετρικά τσικιτσίκι. Μπράβο, βλέπω είσαι νοικοκυρά. Το προσπαθώ. Βάζουμε λίγα μπισκότα με την μπερ, μας αρέσουν. Μέχρι εμείς πολύ εύκολη διαδικασία. Να βάλω και δύο. Και γάντια. Το Μπανόφι είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά, θέλω να σου πω. Ναι. Κοίταξε, διαλέγουμε και κάθε χρόνο τι είναι η τάση, τι θέλει ο κόσμος, τι αγαπάει ο κόσμος. Και καλά κάνει. Εντάξει, το Μπανόφι είναι μια κλασική επιλογή. Παίρνουμε και μία μπανάνα και όπως ξέρεις, η μπανάνα για να μην μαυρίσει, ναι, θα την βάλει στο λεμονάκι. Στο λεμόνι. Έχουμε χυμό από λεμόνι. Καλή, τα ξέρει όλα. Όχι, αυτό μου το έπανε, σταμάτα. Έλα. Μ' αρέσει πάντως που είχε στο παγωτό. Είναι τόσο έντονη η γεύση της καραμέλας και των υλικών. Τα νιώθεις, δεν είναι δηλαδή ένα παγωτό που απλά λες μου θυμίζει σαν να έχει λίγο μπανάνα, σαν να έχει λίγο γίνονται καραμέλα. Νιώθεις τα υλικά, τα γίνονται νιώθεις. Γίνονται πολλές δοκιμές. Και ήθελα να πω τώρα μία ιδέα. Ναι. Παίρνουμε τις καραμέλες βουτύρου από το σούπερ μάρκετ. Μπράβο. Αν τις βάλουμε σε μικροκύματα ή τις λιώσουμε λίγο σε μια καθαρόλα με λίγο γάλα ή κρέμα. Ναι. Αλλάζει βέβαια και το χρώμα τους. Ναι. Γίνεται έτσι. Γίνεται σασός. Και το αφήνεις στο ψυγείο μετά. Όχι, έξω. Α, έξω. Ναι, βεβαίως. Πω, πω. Άρα, τύπου Μπεν Μαρί, αν δεν έχουμε φούρνο μικροκυμάτων. Ή σε μια κατσαρόλα πολύ σιγάλα το ανακατεύουμε να αρχίζει να λιώνει στη σιγανή φωτιά και βάζουμε λίγο κρέμα μέσα ή γάλα. Συγγνώμη, τώρα αυτό το σερβίρεις και νομίζει ο άλλος ότι έχεις κάνει μόνος σου υπερπαραγωγή. Πάνω. Φοβερό, το έχω ρε παιδιά, ωραίο σαπλάνο.
Πω, πω. Τι μας κάνεις Παρασκευή σήμερα. Με ένα καλό παγωτό, με φαντασία. Γιατί πολύ εύκολα πάντα στα έχεις καλά. Δηλαδή τα πτυμπέρ και την μπανάνα συνήθως τα έχεις στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνώ ακόμη καλύτερα με τον κόσμο. Τους δίνω το παγωτό και τους δίνω να κάνει έμπνευση. Γιατί ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το food style. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αν μπορεί και με απλές κινήσεις να δημιουργήσει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα το κάνει ευθύς αμέσως. Επόμενη κάρτα, να δούμε το lemon pie. Άλλη φετινή γεύση. Με την υπογραφή του Στέλιου, να δούμε την καρτούλα παρακαλώ, παιδιά, για να σημειώσει τα υλικά ο κόσμος. Το lemon pie ο κόσμος αγαπάει επίσης. Mm-hmm. Ναι. Και το λεμόνι. Μία ατομική συσκευασία παγωτό σκάνδαλ lemon pie, 4 με 5 μαρεγκάκια, ένα μπισκότο soft και μαρμελαδίτσα λεμόνι. Λοιπόν, soft βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Οτιδήποτε. Βάζουμε εδώ. Είτε γεμιστά, εμαλικά μπισκοτάκια. Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Στο lemon pie μου αρέσει γιατί πολλές φορές αν έχεις φάει ψάρι, ένα κρέας, ας πούμε, που έχει αφήσει έντονα τη γεύση, σου αλλάζει τη γεύση το lemon pie. Ακριβώς. Είναι και πολύ δροσερό. Ναι. Και πολύ ελληνικό. Συμφωνώ. Όπα. Σε μάτια, εγώ. Όχι, 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 μην ανησυχείς. Να. Έχει μαλακώσει λίγο το παγωτό. Εντάξει, να είναι και τα φώτα. Δεν μας πειράζει, όμως τώρα θα το μετατρέψουμε. Άρα, φύλλα το λεμονιάς. Αυτά που τα βρίσκεις καλά, στη λεμονιά. Στις λεμονιές, ναι, τα καθαρίζεις λίγο. Καλά δεν ήξερα να πάω με το καλαθάκι της κόκκινος κουφίτσας και να παίρνω από τα δέντρα τα υλικά μου. Μαρεγκάκια πας σε ένα φούρνο και παίρνεις. Εντάξει, έτοιμα. Εσύ έχεις και διάφορα τέτοια στο μάγαζι. Ναι, βέβαια, με ξέρεις. Αφού κάνουμε μαθήματα, διευκολύνουμε τον κόσμο. Ναι. Κάνεις και πολλά χρόνια τηλεόραση τελείω, πόσα. 9 και φέτος θα πάμε για 10η χρονιά. Συνεχίζει τον Sky, ε. Συνεχίζω. Τέλει. Για 10η χρονιά. Σε μια εκπομπή έτσι καθημερινή, ζωντανή, δεν σκέφτηκες ποτέ να έχει μια στήλη μια φορά στο Δεν τόσο. Έχω χρόνο. Δυστυχώς. Κρίμα, είσαι τόσο χρόνο. Λοιπόν, κοίτα τι ωραία. Όπου μου έβαλε τώρα το αγαπημένο μου, τη λεβάντα μου. Μπράβο, και ξέρεις από πού την έκοψα. Όχι. Τη είδα έξω στον κήπο σας. Αλήθεια. Και βόρκ. Λίγες λεβάντες και λίγα λεμονόφυλλα. Θέλω να κάνω τη συνταγή του Στέλιου. Κοίτα τι ωραίο, food styling. Καλά, έχεις κάνει τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν. Έργο τέχνης. Πω, και ζάχαρη άχνη. Λίγο. Πω, πω. Άρα να σου πω κάτι, τα μαρεγκάκια τα έχεις έτοιμα, τον μπισκότο το έχεις έτοιμο. Έτοιμο. Αυτά είναι ανθάκια που είναι μπράβο, τα κόβεις από τον κήπο και τα διακοσμείς. Τι άλλο ταιριάζει, δηλαδή δυόσμος που μπορεί να έχουμε πια. Α, δεν βάλαμε τη μαρμελάδα μας. Σωστό. Μιλάμε και δεν βάλαμε τη μαρμελάδα μας. Σε ένα γλαστράκι που έχουμε δυόσμο, τι άλλο θα μπορούσε να ταιριάξει έτσι σε φυτό. Δυόσμο Λουίζα. Λουίζα βγάζει πολύ ωραίο άρωμα λεμονιού. Τέλεια. Και μαρμελάδα που μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα στο σούπερ μάρκετ πλέον. Συγγνώμη τώρα, Μέρη, εσύ που κάνεις τραπέζια, κάνεις ένα τέτοιο παγωτό παύλα επιδόρπιο. Ναι, είναι. Αυτό το έχουμε έτοιμο, είπαμε. Αυτό, πες μας λίγο τι κάνουμε εδώ. Εδώ, παίρνουμε ένα τσάκι, μία φόρμα. Okay. Κάνουμε ένα παρφέ, αν έχουμε μία συνταγή, μία μους. Μία μους σοκολάτα, πολύ ωραία, που είναι εύκολη για όλους. Κόβουμε λίγο το ξυλάκι στο κάτω μέρος, γιατί είναι κυκλικό. Α, μπράβο, για να σταθεί. Okay. Τα βάζουμε όρθια, ναι. Περιμετρικά. Και βάζουμε. Μετά τη μούς, αφού παγώσει λίγο ή το παρφέ, το ρίχνουμε μέσα και το διατηρούμε στην κατάψυξη. Και το διακοσμούμε με φύλλα σοκολάτα. Τέλεια. Δώστε μου την κάρτα να ξέρει ο κόσμος τα υλικά. Εμείς το έχουμε έτοιμο. Δεν έχουμε κάρτα. Δεν πειράζει. Είναι τα ξυλάκια, τα γνωστά ξυλάκια του Στέλιου Παντιάρου που τα υπογράφει. Μπράβο. Ακριβώς. Είναι τα υλικά για τη μούς σοκολάτας που όλοι ξέρουμε ακόμα και εγώ να κάνω. Και να μην πάρουν μούς. Αυτό, ξέρεις, μπορούν να κάνουν να πάρουν το chocolate cake, το παγωτό, ναι. Να το αφήσουν λίγο να μαλακώσει και να το αδειάσουν μέσα στα ξυλάκια. Α, ωραία ιδέα. Και μετά να τα βάλουν όλα μαζί στην κατάψυξη. Ακριβώς. Ακόμη πιο εύκολα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία συνταγή. Βανίλια παρφέ. Αυτή η γεύση κυκλοφόρησε πέρσι πρώτη φορά, αλλά αγαπήθηκε πολύ. Όχι, ήταν από τις πρώτες. Από τις πρώτες. Από τις πρώτες και παρέμεινε γιατί αγαπήθηκε πάρα πολύ. Τέλεια. Ξέρεις τι, επειδή κάθε χρόνο βγάζουμε και άλλα παγωτά, κάποια πρέπει να φύγουνε. Σωστό. Και να έρθουν καινούργιες γεύσεις. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε όλα τα ψυγεία. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι μπορεί να στεναχωρείς κάποιον. Το που ξέρω, το έχει αγαπήσει εδώ όπως ήρει. Μια ατομική συσκευασία παγωτό σκάνδαλ παρφέ βανίλια, γλυκό του κουταλιού βύσσινο, λίγα φύλλα φρέσκου δυόσμου και μπισκοτάκια soft. Τέλεια. Για φωνάξτε μου το team της γευσηγνωσίας το μπροστά από τις κάμερες. Σας παρακαλώ να έρθουν όλοι εδώ. Θα έρθουν όλοι, μην ανησυχείς. Περιμένανε απλά το σύνθημα. Ξέρεις τι, αυτό μπορεί να βάλεις και τώρα που μιλάμε να το κάνεις. Α, σαν σάντουιτς, αρχή παγωτού. Τέλειο είναι.
Σας περιμένω με τα κουταλάκια. Δημήτρη, Κώστα, Ελενάκη, Φλωριντάκη. Ελάτε και θα έχει καλό καιρό από τη Ελένη. Ο Δημήτρης βλέπει πρώτος. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Μου είπε ότι είναι πολύ φαν μου και βλέπει την εκπομπή. Κι εγώ είμαι φαν σου. Το ξέρω. Αλλά μου το είπε και ο Δημήτρης. Τι να λέμε τώρα ψέματα. Έλα. Έλα, γόρι, νομίζω δηλαδή ότι έχουμε στην αλμυρή κουζίνα Ζαν Λουί πρωτοπόρο θέλω, και στο γλυκό και παρλιάρο, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πες μας τι έκανες, γιατί... Είναι πολύ ωραίο. Παιδιά, καταρχήν συγγνώμη ρε παιδιά, μόνο οπτικά... Μόνο που το βλέπεις δεν θα το πειράξεις. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι τόσο εντυπωσιακά σερβιρισμένα, τα έχεις παρουσιάσει τόσο υπέροχα, είναι σαν έργα τέχνης, δεν θες δηλαδή. Ναι, με έξυπνες ιδέες και λύσεις πολύ εύκολες που μπορείς να πάρεις από το σούπερ μάρκετ. Και φαντάζομαι μπορείς να κάνεις και τις παραλλαγές σου, δηλαδή αν έχεις ένα άλλο γλυκό του κουταλιού, αντίστοιχα μπορείς να το ταιριάξεις. Περιμένω τις προτάσεις του κόσμου, του κοινού. Μας αρέσεις πάρα πολύ. Λοιπόν... Να κάνουμε και την τουρτίτσα. Α, έχουμε και την πίτσα, βέβαια. Καλά, έχουμε κι άλλο. Ξεχαστήκαμε. Να δώσουμε και την τελευταία κάρτα. Κανένα έργο τέχνης μπορούμε να χαλάσουμε. Έχουμε την τελευταία καρτούλα για την τούρτα μας. Θέλω να τα χαλάω πάντως, να την πω την αλήθεια. Θες να τα χαλάς. Ναι, chocolate cake παρακαλώ. Μια οικογενειακή συσκευασία παγωτού. Chocolate cake. Μου πήρατε την κάρτα από τον αέρα, πώς θα τη διαβάσω. Σκάνταλ chocolate cake, ένα πακέτο σαβαλιά, τα μπισκοτάκια, 50 ml κονιάκ για το ράντισμα και τρίμα σοκολάτα για το βανίλισμα. Μπράβο, κάνε κάτι πέρα να τρως. Μαγειρεύει. Όχι, αλλά μαγειρεύει. Λοιπόν, θα βουτήξουμε τα σαβαγιά στο... Λίγο στο κονιάκ. Κοριτσάκι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ελενάκη, αυτό είναι το δικό μου κουταλάκι. Βρε, ξεκίνησες. Κάτσε να τα δούμε όλα έτοιμα το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν πειράζει. Παναγία. Νομίζεις. Δημητρή, περίμενε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, τι κάνεις. Α, βάζεις τα σαβαγιά σαν... Μπράβο. Και γίνεται μια σαρλότ. Που λένε σαρλότ. Δεν την ξέρω τη σαρλότ, δεν είμαι τόσο γνώστη. Όχι, είναι ένα γνωστό γλυκό που λέγεται σαρλότ, δηλαδή ψηλά γλυκά τα οποία γύρω-γύρω έχουν μπισκότα, έχουν σαβαγιά. Υπέροχη. Λοιπόν, 10 τυχεροί, 5 στο Twitter, 5 στο Instagram, κερδίζουν ένα κυβότιο chocolate praline stick και από ένα Scandal by Stelios Παρλιάρος kit, στο οποίο μπορείτε να βρείτε κλιπ. Κλείστε μου το ακουστικούλι, παιδιά. Το κουτί 1, το κουτί 2 θα παίξω στο μεγάλο παζάρι σε λίγο. Κλείστε μου το ακουστικό παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το κι του αγαπημένου Στέλιου Παρλιάρου, όπου έχει και την ειδική, πώς λέγεται αυτό με Στέλιο. Σκιούπ. Το σκιούπ. Κουτάλι για το παγωτό, θα το πούμε και ειδικά. Το σκιούπ, μπράβο, το κουτάλι για το παγωτό. Σκάνταλ, την ποδιά σου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, βανίλια σοκολάτα. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο για να πάρετε μερικές ιδέες για το τι μπορείτε να δημιουργήσετε. Και τώρα. Βάλε την πινελιά για να αρχίσει μπορείς η επίθεση. Μπορείς να δοκιμάσετε. Ποιος θέλει σοκολάτα. Εγώ είναι πάρα θα δοκιμάσω. Πάρεις το δώρο. Έλα. Παιδιά, τι ωραίο κόλπο αυτό. Εσύ. Εμένα γιατί με προσπερνάς επιδεικτικά. Τέα, μου είπες κάνεις δίαιτα και θα σου δώσω πολύ μικρό κομματάκι. Είμαι εκεί σαν το παιδάκι που περιμένω. Και εγώ δίαιτα. Η σοκολάτα είναι αυτή. Η μαλακή. Είναι τζαντούγια, είναι μαλακή σοκολάτα. Όπως τέλειο μας, τι μας κάνεις παρασκευδιάτικο. Είναι βελούδο. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία, επιτεθείτε. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ που με φωνάξατε. Ευχαριστούμε πολύ που να έχετε καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλή καλά. Και μια σεζόν που θα έρθει. Έτσι, και να ξεκινήσει χωρίς ιστορίες περίεργες με άδειες και τα λοιπά. Γιατί είναι είχαμε σχετική κουβέντα. Είναι όλα μαγικά. Μαγικά. Καλά, το λέμε, πάει μαγικό.